Κλείδωσε ο σχεδιασμός της κυβέρνησης για την καλύτερη δυνατή διαχείριση του προσφυγικού μεταναστευτικού ζητήματος με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη να προχωρά αύριο σε επίσημες ανακοινώσεις αναφορικά με μέτρα που θα έχουν ως στόχο την αποσυμφόρηση περιοχών που έχουν επομιστεί το βάρος της υποδοχής προσφύγων και μεταναστών. Το εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο στους Αρμένους στο Ρέθυμνο παραμένει στο προσκήνιο και είναι ένα από τα σενάρια που έχουν δει το φως της δημοσιότητας. Για το θέμα αναφέρθηκαν σήμερα τόσο ο νέος πρόεδρος της ΠΕΔ Κρήτης Γιάννης Κουράκης, όσο και ο αντιπρόεδρος της ΠΕΔ και δήμαρχος Ρεθύμνου Γιώργος Μαρινάκης. Έχω μια απόψη, την είχε και η ΠΕΔ και ιδιαίτερα και η αναπτυξιακή Ηρακλείου που χειρίστηκε τα θέματα και τα χειρίστηκε την προηγούμενη περίοδο πάρα πολύ καλά, όπου μέσα από ένα πρόγραμμα ενοικιάστηκαν κατοικίες και διέμεναν αξιοπρεπώς οι πρόσφυγες. Δεν θέλω να τοποθετηθώ τώρα, γιατί σας είπα θα είναι ένα θέμα συλλογικής δουλειάς, συλλογικής διαδικασίας στην κατεύθυνση της αλληλεγγύης και της φιλοξενίας. Να είστε σίγουροι ότι εμείς θέλουμε ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης και θέλουμε το καλύτερο αποτέλεσμα για αυτούς τους ανθρώπους που έχουν ταλαιπωρηθεί για να έρθουν στη χώρα μας, εκεί που ζουν κάτω από αντίξες συνθήκες. Κατ' εκτίμηση που από ό,τι ξέρω από τα δεδομένα, δεν βλέπω ποιο είναι αυτό το στρατόπεδο στο Ρέθυμνο που εξυπηρετεί και δεν θέλω να κάνω κανένα άλλο σχόλιο. Νομίζω ότι η λογική και η πραγματικότητα νικάει τις φήμες. Το αντίθετο. Έχω ενημέρωση ότι δεν συντρέχει το θέμα. Ένα εγκαταλελειμμένο εδώ και χρόνια στρατόπεδο αποκλείεται να μιλάνε γι' αυτό, γιατί μόνο εγκαταλελειμμένο στρατόπεδο δεν είναι, είναι ερείπια, που δεν ξέρω αν οι νυχτερίδες και οι αράχνες ειλικρινά θα το επέλεγαν ως τόπο κατοικία τους. Στο σχεδιασμό της κυβέρνησης περιλαμβάνονται σημεία που θα μετατραπούν σε κλειστούς χώρους για να κρατούνται πρόσφυγες και μετανάστες που αναμένεται να επιστρέψουν στις χώρες καταγωγής τους. Για την ακρίβεια, πρόθεση του Υπουργείου είναι να εξασφαλίσει κέντρα στα οποία θα μεταφέρονται όσοι μπήκαν παράνομα στη χώρα και δεν δικαιούνται άσυλο ή η αίτησή τους απορρίπτεται. Το προηγούμενο διάστημα υπήρξε και η σχετική άποψη δημάρχων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνου ότι οι πρόσφυγες και οι μετανάστες θα πρέπει να μεταφερθούν και να φιλοξενηθούν σε μισθωμένες κατοικίες. Η δημιουργία του hotspot είναι σαν να μεταφέρουμε ένα αποτυχημένο πείραμα και να το κάνουμε και εδώ άλλη μια τραγωδία. Υπάρχουν πάρα πολλοί φορείς που εμπλέκονται στο θέμα, όπως και η αναπτυξιακή Ηρακλείου, που γνωρίζει δομές, πώς πρέπει να το κάνουμε και μπορεί εμείς να πρωτοπορήσουμε και να προτείνουμε κάτι άλλο, πιο καλό, πιο ανθρώπινο, που θα εκφράζει την αλληλεγγύη και τη στήριξη των ανθρώπων αυτών προς τις αρμόδιες αρχές. Προσωπικά, εγώ για το hotspot το είχαμε δει και την άλλη φορά. Νομίζω ότι είναι ένας λάθος τρόπος τη διαχείριση του προσφυγικού / μεταναστευτικού προβλήματος. Και όπως είπα και στην Υπουργό, η προσωπική μου άποψη, και δεν ξέρω αν θα μεθαύριο θα μπορεί να είναι και άποψη μεγαλύτερου συνόλου, είναι το μεταναστευτικό είναι εθνικό θέμα. Πρέπει λοιπόν και η κυβέρνηση και η αντιπολίτευση να κάνουν μια στρατηγική ενός εθνικού θέματος. Ήδη η κυβέρνηση μέσω του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη έχει ανακοινώσει την πρόσληψη 400 συνοριοφυλάκων στον Ευρώ, 500 νέων υπαλλήλων στις υπηρεσίες ασύλου των νησιών και της ενδοχώρας και 800 στη φύλαξη των συνόρων στα νησιά και τα κέντρα φιλοξενίας μεταναστών. Ένας σχεδιασμός που αναμένεται να βρεθεί στο επίκεντρο της αυριανής τοποθέτησης του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.